κυριολεκτικά πλέον στην επόμενη μέρα, εδώ και περίπου μια μισή ώρα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Και θέλω, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εδώ τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, να δούμε, και επειδή έχουμε και την εξέλιξη σήμερα, φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία πλέον για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό, σε πόσο χρόνο, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας και με βάση έτσι την επικοινωνία που έχετε με το ΕΣΟΡΟΥ, θα έχουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού και αν εκτιμάτε ότι θα προσέλθουν 7 τουλάχιστον υποψήφοι για τις εισάριθμες άδειες. Εκτίμηση δεν θέλω να διακινδυνεύσω τώρα, αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον, ειδικά σε μια αγορά η οποία δείχνει ότι ανεβαίνει, θα υπάρχει. Το ενδυνητικό ενδιαφέρον θέλω να πω. Νομίζω ότι έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Με ρωτήσατε για το θέμα της χρονικότητας. Ο νόμος προβλέπει 45 μέρες για την κατάθεση των φακέλων, των υποψηφιοτήτων. Και αυτό σημαίνει, νομίζω, 8 Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, κλείνει αυτή η προθεσμία. Μετά χρειάζονται λίγες μέρες για τον έλεγχο των φακέλων, την υποβολή ενστάσεων και δρομολογούνται. Αν είναι 6 και δεν είναι 7, αλλάζει κάτι? Όχι, δεν αλλάζει. Έχει προβλεφθεί ακριβώς από τη διαδικασία ότι θα αποδοθούν οι 6 και με το που θα παρουσιαστεί έμπρακτο ενδιαφέρον με την έννοια καταβολής χρημάτων, θα πρέπει να προκηρυχτεί και η περισσότερη. Άλλη μια ερώτηση, συγγνώμη. Βεβαίως. Αν κατεβαίνουν, λέω το ένα ακραίο, έρχονται 6 ή έρχονται 5, μπαίνουν στη διαδικασία, μείνανε 2 άδειες. Αυτές οι 2 που θα μείνουν. Ναι. Και έρχομαι εγώ με τη Μαριάννα σε 2 χρόνια και την Νικόλ που έχουμε πολλά λεφτά από τις offshore και λέμε θέλουμε να κάνουμε... Από offshore δεν γίνεται. Εντάξει, τέλος πάντων. Με το χρηματοδότη που έχει offshore. Και αυτές οι 2 που θα περισσέψουν θα ξαναμπούν σε διαβούλευση? Επαναλαμβάνω λοιπόν. Θα αποδοθούν, εάν ο αριθμός αυτών που θα προσέλθουν είναι μικρότερος του 7, θα προκηρυχθούν οι περισσευούμενες εντός εισαγωγικών άδειες όταν προκύψει έμπρακτο ενδιαφέρον. Που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να πάει ο αρβανίτης να πει: ενδιαφέρομαι για άδεια, ορίστε τα χρήματα. Και τότε πρέπει να γίνει προκήρυξη πάλι. Δεν σημαίνει ότι την πάρει ο αρβανίτης. Θα είναι πλειοδοτικός ο διαγωνισμός τώρα? Θα είναι πλειοδοτικός ή ο καθένας δίνει 35 που είναι η τιμή εκκίνησης και παίρνει την άδεια? Πλειοδοτικός θα είναι έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν εμφανιστούν 8, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιληθεί. Ναι. Έτσι, αν εμφανιστούν ακριβώς όσες είναι οι δημοπρατούμενες άδειες, ακριβώς θα πληρώσουν την τιμή εκκίνησης και θα πάρει ο καθένας την άδειά του και θα ξεκινήσει το κανάλι του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια χρυσή ευκαιρία, επειδή έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκια και έχει ταλαιπωρηθεί το πολιτικό σύστημα για 30 χρόνια, εντονότερα τα τελευταία 2, διότι εμείς είχαμε την φανή ιδέα να εφαρμόσουμε και τον νόμο που προέβλεπε αδειοδότηση. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πρώτον ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα νόμο ο οποίος έχει υπερψηφιστεί στα περισσότερα του άρθρα από μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή και από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό θα ήθελα να το χαιρετήσω. Έχουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο συγκροτήθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και βεβαίως τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Επιτρέψτε μου να πω και να το υπογραμμίσω αυτό, διότι ήμουνα από αυτούς που ήταν πάρα πολύ επικριτικοί στην προηγούμενη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τις αδράνειές του. Αυτή η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έκανε σε λίγους μήνες πολύ περισσότερα από όσα έγιναν στα 30 σχεδόν χρόνια ύπαρξης αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Έχει ολοκληρώσει μια διαδικασία. Η προκήρυξη είναι στον αέρα, είναι online. Έχει πρακτικά δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα και νομίζω ότι νουνεχείς φωνές στο πολιτικό σύστημα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε όλη τη διάρκεια από τώρα μέχρι και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ακριβώς για να κλείσει αυτή η μαύρη σελίδα κατάφορης παραβίασης του συντάγματος. Δεν φοβάστε, επειδή γνωρίζω έτσι από το ρεπορτάζ ότι συναντήσατε ως αρμόδιος υπουργός και κάποιους από τους υποψήφιους ή τους νυν καναλάρχες, δεν φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια προσπάθεια να μπλοκαριστεί αυτή τη φορά η διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας μπορεί να υπερασπιστεί αυτά που θεωρεί δίκαια και συμφέροντά του με όποιο τρόπο νομίζει. Αλλά εγώ λέω και καταγράφω ότι υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Σας θυμίζω ότι όλος ο θόρυβος ο περσινός ήταν ακριβώς διότι διεξήχθη από το Υπουργείο Διαγωνισμός και όχι από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, έχει ομόφωνες αποφάσεις, έχει επικεφαλής ανθρώπους οι οποίοι δεν προτάθηκαν από τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, δεν προτάθηκαν από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, προτάθηκαν από άλλες δυνάμεις και
θα σας έλεγα και από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό και θετικό μήνυμα. Είναι καλή εξέλιξη. Όλη την ίδια ερώτηση θα κάνω. Αν συνενεί η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την εξέλιξη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό κάτι πρώτα. Αν είναι κοντά ή μακριά με τη δική σας αντίληψη αυτό το πλαίσιο που βάζει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση στο ΝΕΑΠ. Είναι τα προβλεπόμενα των νόμων. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η απόσταση μεταξύ της διεξαγωγής της δημοπρασίας και της δημοσίευσης της προκήρυξης δεν είναι μικρή, διότι προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες. Αλλά αυτές έχουν πολύ μικρή σημασία τώρα, ξέρετε, κυρία Λιβαδάρη. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει προκήρυξη, είναι στον άρα, μετράει η προθεσμία των 45 ημερών και θα έχουμε στο τέλος της ημέρας 7 κανάλια με 400 τουλάχιστον εργαζόμενους. Με πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για τον εξοπλισμό τους και για το τι εμβαδό θα έχουν και για την υλικοτεχνική τους υποδομή. Και νομίζω ότι θα είναι και μια ανάσα απασχόλησης στον πολύ ταλαιπωρημένο κύριε κράτος. Κατζηδάκη. Ναι. Να σας πω και τι μας αρέσει και τι μας ενοχλεί. Μας αρέσει αν μπει οριστικά μια σειρά στα κανάλια. Μας ενόχλησε το ότι αυτό έγινε με ένα αντισυνταγματικό τρόπο. Είχαμε προειδοποιήσει τον κύριο Παπά, φάνηκε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μας αρέσει ότι έγινε κατορθωτό να βρεθεί μια συμφωνία για το καινούριο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και δείχνει ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση από όλες τις πλευρές μπορεί ίσως κάτι να γίνει. Και μας ενοχλεί η πολιτική υποκρισία της κυβέρνησης που ενώ ξέρουμε, γιατί θα αναφερθώ σε συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι κλείνει το μάτι στους καναλάρχες, την ίδια στιγμή στη Βουλή και στην τηλεόραση εκστρατεύει. Εννοώ πολύ απλά ότι πριν από μερικές μέρες φέρατε την πρώτη μείωση φόρου εδώ και 2,5 χρόνια που κυβερνάτε. Και αφορά τη μείωση του φόρου των καναλιών. Εδώ όμως τώρα να μειώσετε τους φόρους όλους. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα ξεφουλκείτε. Δεν είναι κόλπο. Κολπάκι και φτηνό και να σας εξηγήσω γιατί. Την έχω την τροπολογία. Μα την ξέρω, εγώ την έχω κουράσει. Το ξέρω. Μου πείτε τώρα. Λοιπόν, τι. Λοιπόν, οι ιδιοκτησίες των καναλιών, κύριε Χατζηδάκη, επειδή μάλλον εδώ νομίζετε ότι μας παρακολουθούν τηλεθεατές οι οποίοι έχουν μνήμη χρυσόψαρο. Δεν είχαν πληρώσει τίποτα. Ούτε για τις άδειες, ούτε για το φόρο διαφήμισης. Το μειώσατε από το 20% στο 5%. Μην κάνετε πλάκα και τι πλάκα κάνω. Να το γράφει εδώ. Θα μου δώσετε ένα λεπτό. Έχω ένα λεπτό. Πού και δύο. Και δέκα. Ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όταν εμείς βρεθήκαμε για πρώτη φορά στη θέση της διακυβέρνησης, και εγώ προσωπικώς, μου έφεραν οι υπηρεσιακοί μου μπροστά ανυπόγραφα χαρτιά. Τα οποία δεν θέλω τώρα να πυροδοτήσω τα πάθη. Αλλά ήταν ο καταλογισμός του φόρου διαφήμισης από τον οποίο έλειπε η υπουργική υπογραφή. Ήταν χαρτιά λοιπόν κατ' εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε το 2010, τα οποία ποτέ δεν τολμήσατε ούτε εσείς όταν ήσασταν στην κυβέρνηση να εισπράξετε. Εγώ για την υποκρισία λέω. Μου τάξατε λέω ένα ότι ξυφουλκείτε. Μου τάξατε την άλλη στιγμή μειώνετε τους φόρους. Είδατε που δεν είστε τώρα. Μισό λεπτό. Έχετε δίκιο. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτόν λοιπόν το φόρο εμείς τον εισπράξαμε. Μπήκαν στα δημόσια ταμεία λοιπόν πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε τι. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν δύο πολύ σοβαρές πηγές επιβάρυνσης των επιχειρήσεων των τηλεοπτικών. Η πρώτη θα είναι η επιβάρυνση για τη σωτηρία του ΕΔΟ ΕΑΠ. Μία λύση την οποία δεν την πιστεύατε εσείς. Εμείς δώσαμε τη μάχη και με την Τρόικα. Την αγκάλιασε ο δημοσιογραφικός κόσμος και την υπερψήφισε. Την ψηφίσαμε. Μπράβο. Την ψηφίσαμε λοιπόν για το και ΕΔΟ ΕΑΠ. Και θα προκύψει. Όχι, θα το πούμε όλο το πακέτο. Για να μην λέτε στον κόσμο ψέματα. Ψέματα, λέτε συνέχεια. Είστε οι πρωταθλητές στα ψέματα. Δεν λέτε σε μένα ειδικά ό,τι λέω. Εγώ διαβάζω τα στοιχεία να το διαβάσω, να το ακούσουν τηλεθεατές. Ο συντελεστής αυτού ορίζεται σε ποσοστό 5% και ήταν 20%. Τι ψέματα είναι αυτά. Είναι η τέταρτη φορά που με διακόπτετε. Μα ναι, αλλά μου λέτε χοντρά πράγματα. Εσείς τα λέτε τα ψέματα. Ο φόρος αυτός λοιπόν θα εφαρμοστεί πρώτον, ενώ θα υπάρχει επιβάρυνση για τον ΕΔΟ ΕΑΠ και διαβάστε και όλη την τροπολογία, έχει ημερομηνία έναρξης εφαρμογής την 1η-4η του επόμενου έτους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή θα υπάρχει και η επιβάρυνση η οποία θα προκύπτει από τις άδειες. Μήπως είχατε εισπράξει τίποτα για τις άδειες, κύριε Χατζηδάκη, και εδώ θυμάμαι. Ακούστε. Εσείς τι εισπράξατε από τα 250 εκατομμύρια τα οποία θα πήγαιναν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς εδώ? Μηδέν στρογγυλό. Ζητήστε μια συγγνώμη. Κάνατε ολόκληρη εκστρατεία. Είχατε επισκεφτεί τον πρόεδρο της
Δημοκρατία. Ζήτω, μπράβο και τα λοιπά. Κατέρευσαν χωρίς όλα. Τα, χωρίς τον περσινό διαγωνισμό και τα 250 εκατομμύρια, δεν θα είχαμε τη μία κίνηση 250 εκατομμύρια φέτος. Και να μας πείτε, αν αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία. Τα κανάλια δεν πλήρωναν προηγουμένως εισφορές. Δεν πλήρωναν φόρους. Ένα μόνο κανάλι είχε πληρώσει, γιατί είχε βγάλει στοιχεία και δεν τα διαψεύσατε περισσότερα από όσα την περασμένη δεκαετία, 20 ετία από ό,τι πλήρωσε. Δεν εισπράξατε. Μην λέτε και τα σποτάκια του Μέγκα, γιατί εσείς μιλάτε μαζί τους, εσείς μειώσατε τους φόρους. Μία ερώτηση. Και θα είναι η τελευταία ερώτηση, Μαριάννα. Ναι. Αλλά ξέρετε, όλο αυτό το συνολικό πακέτο είναι πακέτο επιβαρυντικό. Έτσι. Συν η ρύθμιση για τους 400 εργαζόμενους, την οποία την πολεμήσατε λησαλέα. Το τοπίο το οποίο θα δημιουργηθεί, πρωτίστως αφορά στους ίδιους πολίτες. Η τηλεόραση έχει δύο στοιχεία, την ψυχαγωγία και την ενημέρωση. Η ψυχαγωγία και η ενημέρωση και πριν την κρίση, αλλά ειδικά στην εποχή της κρίσης, έχει πάρει, κύριε Παπά και κύριε Χατζηδάκη, όχι την κατιούσα, έχει πάρει κάτω από την κατιούσα. Τίποτα δεν τηρείται. Ούτε το ελληνικό πρωτογενές πρόγραμμα που πρέπει να υπάρχει. Ούτε το παιδικό. Ούτε το παιδικό. Ούτε οι εκπομπές οι οποίες είναι πολιτισμένες και τέτοιες. Και πάμε, σε ένα σχήμα με 7 κανάλια, στα οποία η ενημέρωση. Πολύ φοβούμαι ότι θα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τον ιδιοκτήτη. Και δεύτερον, το ψυχαγωγικό πρόγραμμα έτσι όπως έχει καταντήσει, ακριβώς λόγω της κρίσης, στη διαφήμιση, θα είναι το ίδιο. Και σας ρωτώ και τους δύο. Ναι. Έχετε ή θα προβλέψετε κάποιο μηχανισμό ώστε το τελικό παραγόμενο προϊόν να μην είναι κάτι μεταξύ υποκουλτούρας καθοδηγούμενης ενημέρωσης των σκουπιδιών. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ουσίας. Τα άρθρα του ψηφισμένου και του ισχύοντος νόμου, αυτή τη στιγμή, τα άρθρα 2 έως 10, αφορούν ακριβώς τις πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν και με τον αριθμό εργαζομένων και με το παραγόμενο προϊόν, την ποιότητα των προγραμμάτων. Και θα σας έλεγα, διαβάστε το στη λεπτομέρεια και θα εκπλαγείτε. Επειδή αυτό έσοδα, έξοδα δεν βγαίνουν. Περιμένετε μια στιγμή, κυρία Πυριώτη. Μια στιγμή. Περιμένω. Λέω, αυτό το λέει η διαφημιστική αγορά. Λέω, η διαφημιστική αγορά λοιπόν ανεβαίνει και ακριβώς εδώ νομίζω ότι βρέθηκε μια λύση ισορροπίας η οποία μπορεί να εγγυηθεί στον Έλληνα πολίτη. Ακριβώς το προϊόν που δικαιούται. 15% αύξηση το πρώτο εφτάμηνο. Ξέρετε ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά, κυρία Πυριώτη, και γιατί η πολιτεία δεν μπορούσε να επιβάλλει τους κανόνες? Διότι ακριβώς αυτοί οι οποίοι είχαν τις ιδιοκτησίες των καναλιών τη βρήκανε σε στιγμή αδυναμίας. Σε στιγμή αδυναμίας όλο το πολιτικό σύστημα, που είχε χάσει την αξιοπιστία του μπροστά στον κόσμο και την πατήσανε στο σβέρκο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Τώρα, τι θα γίνει. Τώρα θα ξέρουν ότι οι άδειες έχουν αποδοθεί από την πολιτεία. Και όπως τις πήραν, έτσι μπορούν να συμφωνούν. Να υπάρχει κάποιοι κανόνες δεοντολογίας. Υπάρχουν και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι δική μου πατέντα. Έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η προστασία των παιδιών κτλ. Και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια πρότυπα, κάποια μήνυμα ποιότητος. Υπάρχουν αυτά σχόλια. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν. Αν δεν υπήρχαν, θα το έλεγα. Η διακομματική πολιτική βούληση από εκεί και πέρα, βεβαίως, κάθε κυβέρνηση και η σημερινή και η αυριανή. Κάθε κυβέρνηση και η σημερινή και η αυριανή θα πρέπει να κρατάει μακριά το χέρι της από τα κανάλια και από την ενημέρωση. Κύριε Χατζηδάκη, διότι είμαστε σε μια χώρα. Θα στηρίξετε το Σουρού να κάνει διαγωνισμό? Γιατί αυτό το έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα. Είπαμε εμείς, το έχει ανάγκη η δημοκρατία. Είπαμε εμείς. Ήμουνα πάρα πολύ σαφής. Είπα τι μας άρεσε και είπα και τι δεν μας άρεσε. Έτσι. Και ήμουνα σαφέστατος, κύριε Παπά. Λοιπόν, αν στηρίζετε, χαίρομαι πάρα Κώστα, πολύ και το υπογραμμίζω. Θέσε το να και θέσω κι εγώ ένα ερώτημα, ωραία, ωραία. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Επειδή κεγόμαστε. Είναι καταρχήν μια πάρα πολύ καλή. Επειδή το σηκώσαμε αυτό στο News 24/7, είναι μια πολύ καλή μέρα για τη δημοσιογραφία και για τα μέσα ενημέρωσης ότι ξεκινάει ο διαγωνισμός, yeah, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν όμως άλλα δύο ζητήματα πολύ σοβαρά. Το ραδιόφωνο, Υπουργέ, και ο κόσμος του διαδικτύου και διαδικτυακές επιχειρήσεις ενημέρωσης. Το ερώτημα που βάζω είναι απλό. Πότε θα τελειώσει αυτό το πάρτι ανομίας στα ραδιόφωνα? Πότε θα μπουν κανόνες? Πότε θα είμαι διευθυντής ραδιοφώνου? Πότε θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης μου την άδεια του ραδιοφώνου που εκπέμπει? Θα σας πω. Και βεβαίως και πότε θα μπουν κανόνες? Όπου το λέω για τους τηλεθεατές, εκτός ΕΡΤ, τα περισσότερα ραδιόφωνα έχουν ένα κομπιούτερ, ένα λογιστή, και αυτό είναι ραδιόφωνο πάνω στην δημόσια συχνότητα.
Και έρχονται οι διαφημιστικές εταιρείες, Υπουργέ, και παίζουν πολύ καλά με τις εταιρείες μετρήσεων και, και ετοιμάζουν και δημιουργούν, υποτίθεται, κουλτούρα και υποκουλτούρα σε ακροαματικότητες που βάζουν νερά από όλες τις πλευρές. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι οι τηλεθεατές μας πρέπει να ξέρουν ότι αν υπήρχε μία φορά αναρχία στο τηλεοπτικό τοπίο, στο ραδιόφωνο είναι πολλαπλάσια, νομίζω, είναι γύρω στα 1000 ραδιόφωνα στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι γύρω στα 7000 πανευρωπαϊκά, το να έχουμε τα 1000 μόνο εμείς, μάλλον δεν περιποιείται. Απλώς αποτυπώνει μια έτσι ασυδοσία και θα έλεγα μεθοδευμένη. Η νομοθεσία για την αδειοδότηση των ραδιοφώνων είναι και λίγο ανέντιμο. Στο 24-7 δουλεύουν σήμερα, Σεραφείμ, 80 συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί με πλήρους και διαρκούς απασχόλησης. Είμαι βέβαιος ότι αυτό γίνεται και στο Sky και στο Real. Πώς να ανταγωνιστούμε εμείς ένα λεγόμενο μουσικό σταθμό που θα με ένα κομπιούτερ? Μην το λύσουμε όμως. Όχι, δεν το μην λύσουμε απλώς όλο αυτό το ζήτημα. Να δώσω την ουσία. Το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφώνων θα πάει στη Βουλή τις επόμενες μέρες, γιατί είναι και στα προσπαθούμενα της εξουσίας. Και είναι το επόμενο βήμα. Λοιπόν, και να κλείσουμε, διότι έχουμε ηρωικούς τηλεθεατές, αλλά και ο ηρωισμός έχει τα ωριά του. Σας βλέπω πάντως αρκετά σφριγγυλούς. Έχουμε και δουλειές το πρωί. Σας βλέπω αρκετά σφριγγυλούς για την προχωρημένη ώρα. Δύο μονολεκτικές απαντήσεις. Κεράσατε καφέ να το μαρτυρήσουμε. Βεβαίως. Πριν. Και σούπα ενδεχομένως. Λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, ευθέως, υπάρχει πιθανότητα, εάν γίνεται κυβέρνηση, να ξαναπέσει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση? Και έχετε εσείς ως Κωστής Χατζηδάκης μία αυτοκριτική για αυτό που έγινε το καλοκαίρι του 2013? Πιστεύουμε στη δημόσια τηλεόραση, και τότε που έγινε η παρέμβαση αυτή, όπως έγινε, κανείς δεν είπε ότι δεν πρέπει να λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση, και γι' αυτό αμέσως δημιουργήθηκε η ΝΕΡΙΣ. Δεν ξέρατε όπως λειτουργούσε όμως, κύριε Χατζηδάκη, ήμασταν από τους μέσα τότε. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει και εσείς να δεχθείτε, παρότι εδώ εγώ απόψε είμαι στην ΕΡΤ, αλλά δεν μπορώ να λέω πράγματα αντίθετα από αυτά που πιστεύω, ότι η ΕΡΤ μπορούσε να λειτουργεί και παλιότερα και σήμερα. Το πιστεύω. Με πολύ καλύτερο. Το πιστεύω απόλυτα. Πιστεύετε ότι διότι η ΕΡΤ έχω ζήσει στη Βρετανία. Για λόγους οικονομικούς. Ακούστε, λέω για, λέω για την ποιότητα και την αντικειμενικότητα και την πολυφωνία. Ότι πρέπει να μπει μια τάξη στα οικονομικά. Όχι. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Εγώ πάντα αυτό το πίστευα. Αν και είναι κερδοφόρα. Και έτσι. Όλοι με κατηγορούν από τότε που γύρισα στην Ελλάδα. Ότι τότε που έπεσε το μαύρο. Όπως όλες οι δημόσιες τηλεοράσεις στην Ευρώπη. Μην το ανοίξουμε. Αλλά από εκεί και πέρα. Το ότι τάσομαι υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης δεν σημαίνει ότι δίνω συγχωροχάρτη για πρακτικές που δεν τιμούν τη δημόσια τηλεόραση. Δεν λέω ότι υπάρχουν για πρώτη φορά, αλλά νομίζω ότι έχουν χειροτερέ. Κώστα μου, για το κλείσιμο ρωτήθηκες πάντως. Δεν ρωτήθηκες για τα κακό. Είπα και για το κλείσιμο και απάντησα και αυτό που ήθελα. Κακό είναι αυτό. Άρα συγκρατώ ως απάντηση μάλλον μια υφέρπουσα διαφωνία για το κλείσιμο του 2013. Δεν μου βγάλετε κανένα συμπέρασμα. Να βγάλετε συμπέρασμα αυτό που σας είπα. Αν δεν μου τη δώσετε ευθέως την απάντηση. Σας είπα. Έπρεπε να μπει νοικοκυριό. Δεύτερον, δεν υπήρχε διάθεση να κλείσει η ΕΡΤ και αυτό δημιουργήθηκε η ΝΕΡΙΤ. Από εκεί και πέρα τώρα. Όχι ότι έκλεισε και κατά λάθος η ΕΡΤ. Ακούστε τώρα, μην γελάτε, γιατί είστε προϊστάμενος στη τηλεόραση. Και η τηλεόραση η δημόσια δεν είναι αντικειμενική σήμερα. Και πρέπει να το κοιτάξετε αυτό. Το θέμα είναι βασικής, είναι μεγάλη σημασία. Σας το λέω πολύ ήπια, το ξέρετε. Στο βαθμό, κύριε Χατζηδάκη, που μπορώ να το πω. Αν δικαιούμε, πιστεύω ότι δικαιούμε, το γεγονός ότι απόψε είστε εσείς οι δυο εδώ και οι τρεις καλοί συνάδελφοι, εγώ το θεωρώ δείγμα υγείας για τη δημόσια τηλεόραση. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι βάζοντάς μας σε μια σειρά από άχαρα θέματα και για τους δύο, κατορθώσαμε και τελειώσαμε ανεμάκτως το ποτήρι, το νερό είναι στο ποτήρι. Τελευταία. Μόνο Sky. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Θα τελευταία ερώτηση. Από το μαύρο. Τελευταία ερώτηση. Στα δημόσια κύριε ταμεία. Υπουργέ, μάλιστα. Εγώ άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό, επειδή μιλάμε για τα μίντια, να φωτογραφίζει, σχεδόν να κατονομάζει συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί ο Πρωθυπουργός, έτσι το αντιλήφθηκα εγώ, ότι ουσιαστικά προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Υπάρχει δηλαδή, και το ρωτώ ευθέως,
Υπάρχει ένα μηντιακό σύστημα το οποίο θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό τέσσε. Νομίζω ότι δεν κομίζουμε κάτι καινούριο στη δημόσια συζήτηση. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το δυσάρεστο είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι έχει αντιστραφεί η ιεραρχία και η προτεραιότητα μεταξύ πολιτικής και τέτοιου τύπου δημοσιογραφίας. Δηλαδή, δυστυχώς, και αυτό αφορά και συνολικά τη δημοκρατία μας, όχι τη Νέα Δημοκρατία μόνο, σε αυτή τη φάση την αξιωματική αντιπολίτευση τη σέρνουν αυτά τα μηντιακά συστήματα. Μα αντιστρόφως και... δεν υπάρχει ένα μηντιακό σύστημα που στηρίζει την κυβέρνηση με την ίδια λογική. Όλες σχεδόν οι καινούργιες εφημερίδες που βγαίνουν, παρότι είναι χαμηλής κυκλοφορίας, στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά γιατί μιλάμε. Υπάρχουν κάποια δημοσιογραφικά κέντρα τα οποία σας βάλουν ατζέντα. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Χατζηδάκη, ότι τα δελτία των 8 ή των 7 ή των 9 είναι που φτιάχνουν το κλίμα. Εμείς δεν έχουμε δική μας στρατηγική. Είμαστε χτεσινοί. Προκύψαμε από το 2015. Δεν υπήρχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ξαφνικά δηλαδή έπρεπε. Είστε εδώ, αλλά έχετε ένα θεμελιακό πρόβλημα. Αν είμαστε έτσι. Είστε κήρυκες μιας καταστροφής που δεν ήρθε. Έχει φύγει το χαλί κατά τα πόδια σας και τώρα σέρνεστε από αυτά τα μηντιακά συγκροτήματα. Αν είμαστε ενεργούμενα ανθρωπάκια, δηλαδή των media, και σας ρίχνουμε και 10 μονάδες, πρέπει να έχετε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Κρατηθείτε. Δηλαδή, πού τα ανθρωπάκια σας περνάνε με 10 μονάδες. Τώρα βάζουμε τελεία. Η αλήθεια είναι ότι κλέψαμε αρκετό χρόνο από το πρόγραμμα της ΕΡΤ και θέλω να ευχαριστήσω και να ζητήσω συγγνώμη κιόλας. Αλλά νομίζω ότι κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και αντιπαράθεση. Και θέλω να το πω αυτό.